Καλησπέρα κύριε Σβήνου, είστε η πρόεδρο των ξενοδόχων. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τα μέτρα που έχουν παρθεί. Μέχρι στιγμής, σήμερα που μιλάμε, ημέρα 5η, 14 Μαΐου, τα μέτρα ακόμα δεν έχουν ληφθεί. Είμαστε σε αναμονή εντός των επόμενων ωρών, να πούμε και ημερών, για την απόφαση της κυβέρνησης όσον αφορά στα υγειονομικά μέτρα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, στο θέμα των μεταφορών και ευρύτερα στο χώρο του τουρισμού. Και σε δεύτερο σκέλος, τα μέτρα που θα ισχύσουν για να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν, εάν βέβαια αυτό κριθεί ότι είναι εφικτό να γίνει, και βεβαίως και των εργαζομένων, των επιχειρήσεων που δεν θα αποφασίσουν να κάνουν την εκκίνησή τους εντός του 2020. Η κατάσταση είναι αυτή. Όποιος, ό,τι διαβάζουμε αυτή τη στιγμή είναι πράγματα τα οποία είναι προτάσεις από τον εκάστοτε πολιτικό που προέρχονται. Εμείς ως Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έχουμε καταθέσει τα προτινόμενα μέτρα, τα οποία είναι βατά για το χώρο των ξενοδοχείων και με τέτοιο τρόπο δομημένα, ώστε να μπορεί ο κάθε ξενοδόχος να εφαρμόσει στο δικό του ξενοδοχείο ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του και τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Γνωρίζουμε αν ο κάθε επισκέπτης που θα επισκεφτεί το νησί, είτε το κάθε μέρος του νησιού, αν έχει περάσει από γιατρό, είναι ασφαλισμένος γι' αυτό. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο κύκλο της τουριστικής αλυσίδας, το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Ο τρόπος λοιπόν που θα ξεκινάει το ταξίδι ένας επισκέπτης από τον χώρο, από το αεροδρόμιο προέλευσης μέχρι τη χώρα προορισμού. Αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίζεται το ότι ο εισερχόμενος τουρίστας είναι υγιής. Ο τρόπος που θα γίνεται αυτό, είτε με τα τεστ του λεπτού, είτε με την παράδοση ενός υγειονομικού πιστοποιητικού, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είδαμε και από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχαμε χθες. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε όλοι για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Βέβαια, διακρίναμε και τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην όλη διαδικασία, τα οποία αυτή τη στιγμή ζητούν επίλυση, και όπως και ο επιχειρηματίας ζητάει επίλυση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει. Αυτά λοιπόν είναι θέματα διακρατικών συμφωνιών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να οριστεί και ο τρόπος, ο ασφαλέστερος δυνατός τρόπος που θα ταξιδέψει ο δυνητικός μας τουρίστας. Ακούγονται όμως ότι θα πρέπει να υπάρχουν στην υγιεινή πολλά διάφορα, δηλαδή όπως ας πούμε το air-condition, αν θα πρέπει να απολυμμένεται κάθε φορά που θα αποχωρεί από το δωμάτιο. Έχουμε πει ότι προτιμάται ο φυσικός αέρας και στα δωμάτια του ξενοδοχείου και ως κοινόχρηστος χώρος του ξενοδοχείου ή η συνεχής λειτουργία των κλιματιστικών προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχότητα του αέρα, να μην ανακυκλώνουμε λοιπόν αέρα τυχόν μολυσμένο. Όλα αυτά, και είναι ένα μικρό τμήμα, είναι και άλλα πράγματα, αυτά είναι βατά. Αυτά που μας απασχολούν περισσότερο είναι τα θέματα παροχής γευμάτων, δηλαδή αν θα επιτρέπεται τελικά να δίδουμε τα γεύματα σε μπουφέ, που αν αυτό αποκλειστεί τότε πολλά ξενοδοχεία δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις καταστάσεις. Οι προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου είναι σαφείς και ουσιαστικά σέβονται τους κανονισμούς και τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται από ένα ξενοδοχείο, σε συνδυασμό βέβαια με τις υγειονομικές διατάξεις, αλλά βέβαια η τελική απόφαση είναι των ειδικών και δεν είναι δική μας. Είναι λοιπόν πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν. Το θέμα είναι, έχουμε βγει από το κανόνα μένουμε σπίτι και έχουμε μπει στο κανόνα μένουμε ασφαλείς. Το θέμα λοιπόν είναι να λειτουργήσουμε διασφαλίζοντας την υγεία των επισκεπτών μας, τη δική μας την υγεία και την υγεία των εργαζομένων στους χώρους του ξενοδοχείου. Πολλοί κόσμος εδώ αναρωτιέται αν ο τουρίστας έρθει και αν θα πρέπει να παραμείνει καραντίνα ή όχι. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν να φέρνεις έναν τουρίστα και να τον υποχρεώνεις να μείνει σε καραντίνα. Όπως δεν είναι δυνατόν να επιστρέφει ένας τουρίστας, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι,
και να επιβάλλεις τον τουρίστα που επιστρέφει στην πατρίδα του να μείνει σε καραντίνα. Αυτό είναι κάτι, ας πούμε, που έχει αποφασιστεί στην Αγγλία και βεβαίως λειτουργεί αποτρεπτικά στον πελάτη, στον τουρίστα μας. Όχι, δεν υφίσταται κάτι, άλλωστε απελευθερώνεται και οι μετακινήσεις. Το βλέπουμε τώρα από τις 18 του μήνα για την υπηρετική Ελλάδα και βεβαίως από τις 25 από ό,τι έχουμε δει και για την απονομό σε νομό, οπότε θα ανοίξουν οι μετακινήσεις. Άρα λοιπόν και εντός της χώρας μας αυτό είναι κάτι που δεν θα ισχύει. Επιθυμούμε να μην ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες έτσι ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν οι μετακινήσεις των πελατών. Πάντα βέβαια με γνώμονα την διασφάλιση της υγείας. Και με το θέμα τη διατροφή τους, αν θα είναι πλαστικά. Και αυτά περιμένουμε να βγουν οι αποφάσεις από την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε. Ωραία, ευχόμαστε να βρεθούν εύκολα λύσεις. Το ευχόμαστε όλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα, όμως το βέβαιο είναι ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε την επανεκκίνηση του τουρισμού. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός είναι οικονομία κατά το 97% της περιφέρειάς μας και του νησιού μας. Θέλουμε λοιπόν όλοι να δουλέψουμε πάνω στο κομμάτι της επανεκκίνησης. Αυτό είναι το σίγουρο και θα παλέψουμε με όλες μας δυνάμεις. Διαφαίνεται ότι η έναρξη των πτήσεων ορίζεται κοντά στις 15 Ιουνίου. Δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει αυτή η ημερομηνία ή αν θα μετατεθεί για αρχές Ιουλίου. Το σίγουρο όμως είναι ότι με ό,τι μερίδιο της αγοράς υπάρχει, θα κάνουμε τα μέγιστα δυνατά προκειμένου να προσελκύσουμε στο νησί μας το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών. Αυτό είναι μια πολύ ωραία λύση. Εύχομαστε να πάνε όλα καλά, κύριε Σβίνου, και να περιμένουμε τον τουρισμό μας.